Λοιπόν, κοπέλια μου, ένα βίντεο για τον Αλιούμ. Επιστρέφει στην Ομόνια ένα προσφαιριστή που γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει στην Ομόνια και γνωρίζουμε και ότι δεν μπορεί να προσφέρει στην Ομόνια. Καταρχά, δεν μιλούμε για προσφαιριστή που έχει εμπειρία, και ξέρει που ευρωπαϊκά γήπεδα και μπορεί να γυρίσει παιχνίδια μόνο του και. Είναι ένα φιλόδοξο προσφαιριστή, μπορεί να παίξει και στα δύο φτερά τη επίθεση, μπορεί να παίξει και επιθετικό. Το δεν ξέρω αν είναι επειδή είπαμε στο ο Γιάνσον. Είναι ωραίο το τύπο Ασταύρου πήγαινε και πια παίχτη που μια ομάδα που ξέρεις ενώ ο Γιάνσον ήταν ο Γιάνσον τους πάντων και υπάρχει τούτη σχέση περίεργη αλλά έπιαν τον παίχτη. Δείχνει ότι είναι επαγγελματίας και είναι θετικό. Πάμε στα αρνητικά. 24 του Ιούλη η κίνηση που έκαμε η Ομόνια τώρα ενώ αλλιού ας πούμε στη θέση του εξτρέμ. Καταλαβαίνω το θετικό της κίνησης μπαίνει δεύτερο πίτα κατάλογο πώς φέρεις ξέρει την ομάδα. Σίγουρα θα έχει απαιτήσει να παίζει βασικός, άρα είναι backup του δεξιού εξτρέμ. Ποιος είναι ο δεξιός εξτρέμ? Ποιος είναι ο βασικός δεξιός εξτρέμ της Ομονίας? Ο βασικός δεξιός εξτρέμ ή δεξιός εξτρέμ της Ομονίας? Ποιος είναι? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ έχω αφιβολίες μου εδώ ποιος είναι backup του. Anyway, προχωρούμε. 24 του Ιούλη η επιλογή του Αλίου, θα είναι καλύτερα να πει είναι προετοιμασία ρε κοπέλια, έχω μια απορία, θα είναι καλύτερα να... Δανεικός ο Αλίου. Τούτη κίνηση είναι καλή αν έρθει και ο βασικός ο δεξί ο εξτρέμ. Αν δεν έχεις βασικό δεξί εξτρέμ, περίεργα πράγματα. Anyway. 29 φανέσεις, 4 γκόλοι, πάμε εντό. Okay. Αμυντικά, ήταν φιλότιμος, επιθετικά είχε τις εξάρσεις του. Δεν είναι ο παίχτης διαφοράς, δεν είναι ο παίχτης απρόβλεπτος. Θεωρώ ότι μια κίνηση έτσι λίγο και πανικού. Α, πάμε να έχουμε ένα τουλάχιστο backup στη θέση του Λοΐζου σε περίπτωση που πάμε στο δεύτερο παιχνίδι και δεν έχουμε κάτι έτοιμο να κλείσουμε, να ανακοινώσουμε. Ξέρετε την ομάδα, ok, αλλά εμένα ενοχλεί με ένας προσφαιριστής 20 χρονών, δεν είπες προετοιμασία. Εν είδες το τακτικό κομμάτι με τον Νταμπράουσκας, να έρθεις τώρα να σε σύρω μέσα να κάνεις τίμανα και να μου φταίεις σε μας μετά δεν παίξεις. Κάπως εμένα τώρα με συγχωρέσετε λίγο σφοντζίσματα περίεργα. Εντάξει. Εγώ είμαι λίγο έτσι 50-50 με την κίνηση. Είμαι σας πω ότι είμαι και πάρα πολύ αρνητικός, παραθετικός με την κίνηση γιατί εμένα αρέσει και μου οι ομάδες να έχουν αποφασίσει τη γοήτα, να ειλικρινείς, θέλω το τούτο, πιάνω το τούτο, ήφκαινω στον κόσμο και άλλο, πάμε έτσι. Αν πάμε παρακάτω θα γίνει υπέρβαση στη θέση γίνη. Ενά έρθει παίχτης. Ας με γίνει υπέρβαση. Αλλά άλλες μου να φέρω ένα πρόβλημα στον παίχτη και να κοιτώσουμε τον αλλιού. Δεν ξέρω πώς να νιώσω. Όπως και άνση. Η Ομόνια τώρα πάει απέναντι στην ομάδα που το που Γεωργία, που το κουταΐζει νομίζω. Θα κάνουμε μια μεγάλη αναλύση, απλά να πω λίγα πράγματα ότι η Ομόνια δεν είναι σε άσχημη κατάσταση. Γενικά αγωνιστικά η Ομόνια θεωρώ ότι σε πολλά καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους στην Κύπρο, δηλαδή σε καλύτερη είναι αγωνιστική κατάσταση και από τον Αποέλ. Θεωρώ ότι έχει μια αρκετά καλή ομάδα όταν παρόσκω σε ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Για μένα, την άποψή μου, θεωρώ ότι δουλεύουν πολλά σωστά στην προπόνηση κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξεκλειώσει στην Ομόνια. Έχει ποιότητα η Ομονία, απλά εγώ νιώθω ότι είναι λίγο κρίμα, γιατί πραγματικά κοπέλια μου είμαστε στην Ομονία, με τρεις μεταγραφές, μπορώ να τολμήσω από όπου θα το ρωτήσω ότι ίσως να μπαίνει σε πρώτο φαβορή για τον τίτλο, γιατί το Αποέλ να μπει ο Μίλους, κατά ένα τεράστιο ποσοστό, οπότε να δύσκολο να παίξει 50 παιχνίδια και να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Οπότε λίγο πρέπει να γίνουν λίγο πιο αλάρμ στην Ομονία. Και να δούς είναι ότι ξέρεις, τρεις κινήσεις είναι. Μίνιμουμ τρεις, by the way, yeah. Μίνιμουμ τρεις. Αφήνω τα με και βλέπουμε καλή επιτυχία στην Ομονία αύριο την Πέμπτη. Θεωρώ ότι εύκολα δύσκολο να περάσει. Και βλέπουμε στην πορεία πώς είναι να πάει το θέμα. Το βίντεο, like, comment, subscribe. Όπως σε συνέχεια.